Φίλοι, συμμαχητές και συμμαχήτριες, σε αυτό το πολύ δύσκολο αγώνα των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου για τον τόπο και την πατρίδα μας. Με τιμά ιδιαίτερα που με συμπαρουσιάζει σήμερα ο Γιώργος Παπαστάμκος, ένας έντιμος φίλος από ετών, ένας εξαίρετος πανεπιστημιακός δάσκαλος, ένας ικανός πολιτικός άνδρας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει μια ανιδιοτελή προσφορά και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Με τιμά επίσης ιδιαίτερα η πρόσκληση που μου απίφθινε ο αρχηγός μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ιδιαίτερα δύσκολες και πάρα πολλά κρίσιμες για το μεταπολιτευτικό σκηνικό οι εκλογές που βρίσκονται μπροστά μας. Ο Αντώνης Σαμαράς εύστοχα έθεσε το διακύβευμα. Το διακύβευμα λοιπόν είναι η ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πηγάσει από την ψήφο του ελληνικού λαού χωρίς αστερίσκους, όρους και υποσημειώσεις. Το διακύβευμα είναι ένα και μοναδικό, η αυτοδυναμία. Όχι για να κυβερνήσουμε με όρους παρελθόντος, αλλά για να υπηρετήσουμε το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας. Σε αυτό το όραμα του Προέδρου τέθηκα κι εγώ συνοδοιπόρος, ερχόμενος να ενώσω και όχι για να χωρίσω, να προσθέσω και όχι να αφαιρέσω, να συστρατευθώ και όχι να ηγεμονεύσω, να βοηθήσω στην επίλυση των προβλημάτων της πατρίδας μου. Αυτό κάνω όλα αυτά τα χρόνια με τη συμμετοχή μου στα κοινά, συμπορευόμενος όταν και όπου ζητήθηκε από το κόμμα μας, τη δεύτερη οικογένειά μου, τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτόν τον τόπο γνωριζόμαστε όλοι από καιρό. Ποτέ μου δεν επιχείρησα διασπάσεις, φράξιες, αποκλεισμούς, μικρότητες. Αγωνίστηκα και θα αγωνίζομαι πάντοτε για το καλό της Ελλάδος, για το καλό της Συμμαθίας, για το καλό της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτές τις οικογενειακές αρχές και ηθικές αξίες μεγάλωσα. Με αυτές τις σταθερές πορεύτηκα πάντοτε στον επαγγελματικό μου βίο, χωρίς να αποκλίνω ούτε κατελάχιστο. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα με αυτή την αίθουσα βγαίνουμε ενωμένοι, καλώντας τον ημαθιώτικο λαό να επιλέξει κυρίαρχα την παράταξή μας και μετά όλους εμάς τους υποψηφίους. Σας κοιτώ στα μάτια και ζητώ τη δική σας εμπιστοσύνη. Σας στέλνω και εγώ στο πλευρό του αγώνα που δίνει ο Αντώνης ο Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, η ΝΟΔΕ, οι τοπικές μας επιτροπές. Μοναδικός μου σκοπός είναι να ενώσω την εμπειρία μου στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο με τις δυνάμεις όλων εσάς, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και αυτοδύναμη. Ποτέ δεν έριξα ασπίδες. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα τακτικισμούς για την προσωπική και πολιτική μου επιτυχία. Ήμουν στο ίδιο μετερίζι με όλους εσάς τους αγνούς αγωνιστές που δεν διόρισαν τα παιδιά τους στο δημόσιο, δεν δημιούργησαν μηχανισμούς ανασφάλειας και διαβολής. Μοναδικός μας σκοπός είναι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το δεύτερο σπίτι λοιπόν ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης δεν το πρόδωσε ποτέ. Δεν το εγκατέλειψε στις κρίσιμες στιγμές. Εδώ θα είμαι λοιπόν και τώρα, στην πρώτη γραμμή των χαρακομμάτων, για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το βράδυ της 6ης Μαΐου την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την Πρωθυπουργία του Αντώνη του Σαμαρά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη βοήθεια και τη συμπαράταξη. Να είστε σίγουροι, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα θα τα καταφέρει.